Διάβασα σε μία συνέντευξή σου, είχες μιλήσει για την απιστία και ότι ο σύντροφός σου τότε είχε κάνει κάτι με μία κολλητή σου. Που τα όλα τα θυμάσαι, πα. Αυτό δεν σε είχε επηρεάσει. Α, τρελά, πάρα πολύ. Είχα κλονιστεί. Εκεί άμα θες μην επιτρέπεις να σου αλλάξουν την ψυχολογία. Όχι, ναι, έλατε. Ναι, πραγματικά. Εκεί είχα κλονιστεί. Αλλά... ξέρεις, ήταν δύο άνθρωποι που έπρεπε να φύγουν από τη ζωή μου τελικά. Και φύγανε. Βεβαίως. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Σε δευτερόλεπτο, όχι, αλλά φύγανε. Είναι μαζί ακόμα. Όχι. Όχι. Φοβερό πάντως να σου συμβεί. Δηλαδή, εντάξει, το να σου συμβεί η απιστία είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, αλλά. Και με τον ένα φίλο σου είναι. Η καρδιακή και όλες είναι πολύ. Είναι... για μένα η φιλία είναι πραγματικά ιερή και επενδύω πολύ στις φιλίες μου. Θεωρώ ότι... έτσι έχεις φίλες γυναίκες ή άντρες. Και γυναίκες και άντρες. Αλλά είναι, πώς σου πω, πέντε άνθρωποι που είμαστε μαζί 20 τόσα χρόνια. Α, τόσο καλή σου φίλη ήταν αυτή. Ναι. Α, δες τώρα, Αλεξάνδρα, δεν σε πείραξε για τον σύντροφό σου. Σε ενόχλησε για τη φίλη περισσότερο, γιατί τώρα εκεί εστίασες. Εκεί είναι το πρώτο είναι που κλονίζεσαι, εκεί κλονίστηκα περισσότερο. Δηλαδή, το συζήτησε ποτέ προδοσία... μαζί της, ρε παιδί μου, δηλαδή τι σου είπε, ότι τι... δεν το συζήτησα. Δεν το συζήτησε καθόλου. Κλονίστηκε πια η εμπιστοσύνη σου στις γυναίκες μετά από αυτό. Στις γυναίκες όχι. Δηλαδή δεν το κρίνω με το φίλο. Γιατί ασχέτως φίλου είναι θέμα ανθρώπου τελικά που μπορεί να στη φέρει ή όχι. Δεν έχει να κάνει με το φίλο. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, η προϊόνια, ότι ενώ οι άντρες είναι πιο ειλικρινείς οι φιλίες τους, ότι μεταξύ γυναικών δεν υπάρχει ειλικρινή φιλία, γιατί πάντα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Κάτι φέρνει πάντα. Άξι, κάτι περίεργο. Τον άνθρωπο, ναι, δυστυχώς ίσως και να είναι αλήθεια αυτό. Είναι, ναι, αλήθεια. Όχι, ίσως και να είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό δεν που πεις εσύ. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, βέβαια. Ναι. Γιατί και αυτός τι είναι που πήγε με την. Θα μπορούσε να χωρίσει, να πάει με οποιαδήποτε άλλο, πρέπει να πάει με τη φίλη της. Ναι, αυτός όμως δεν είναι φίλος. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, σύντροφος. Η φίλη είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ακόμα και να γουστάρεις κάποιον, το πάβεις το συνέστημα αυτό. Να υφίσταται επειδή σε έπαιζε το φίλο σου. Έχεις πολλούς φίλους. Όχι. Φίλους όχι. Λίγους. Χρόνων, αυτό ναι, που είπες. Ναι, 20, λέω, 20 χρόνια μαζί. Όταν τους είπες για το γάμο, πώς αντέδρασαν. Πολύ καλά. Αυτοί το περιμένανε. Α, το περίμεναν. Ναι, εντάξει, φίλοι μου το περιμένανε. Δεν ήταν κάτι που τους ήρθε.